που άρχισαν να διαγράφονται με τη λήξη του πολέμου. Και πρώτα, με την αντίθεση απέναντι στα κινήματα στις αποικίες. Λευτεριά, λευτεριά, ουράνιο δώρο, λευτεριά τα νύχτεα. Μακεδόνες, Μωραΐτες, Κρυμμυριώτες, Θεσσαλοί. Η βάση των Βρετανών στο αντιστασιακό κίνημα στην Ελλάδα δεν αφήνει αμφιβολίες. Εφόσον δεν υφίστανται στρατηγικοί λόγοι, το μειονέκτημα ότι θα ευρεθόμεν σχεδόν αντιμέτωποι με ασταθή και εχθρική Ελλάδα μεταπολεμικώς, μου φαίνεται ότι υπερτερεί εις μεγάλων βαθμών των μειονεκτημάτων ότι ενδεχομένως δεν θα είμεθα εις θέση να κατά το εγγύς μέλλον. Κατά συνέπειεν, συνιστώ όπως ληφθούν άμεσα μέτρα δια να συντριβεί η ισχύ των ηγετών του ΕΑΜ Ελλάς και να αυξηθεί η δύναμη του ΖΕΡΒΑ. Απέναντι σε αυτό το πρωτοφανέρωτο ξεκίνημα εθνικής ζωής, τι είχε να παρουσιάσει ο παλιός πολιτικός κόσμος που δεν είχε συνθηκολογήσει με τον άξονα? Μια σφιχτική συνεργασία με τους Βρετανούς και μάλιστα σε σχέση ανισότιμη. Όμως οι εξόριστες κυβερνήσεις δεν ήταν μπλεγμένες μόνο στη Βρετανική απικιοκρατία, βρίσκονταν και ανάμεσα σε έναν ξένο βασιλιά και μια κοσμοπολίτικη ολιγαρχία. Αν όμως η αντιπαράθεση των εξόριστων κυβερνήσεων προς το λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα ξεκίνησε από την εξάρτησή τους, πώς φτάσαμε στη σύγκρουση? Γρήγορα η κυρίαρχη αντίθεση στην Ελλάδα αλληλεξαρτήθηκε με τις γενικότερες αντιθέσεις που άρχισαν να διαγράφονται με τη λήξη του πολέμου. Και πρώτα, με την αντίθεση απέναντι στα κινήματα στις αποικίες. Αλλά η κυρίαρχη αντίθεση στον τόπο μας αλληλεξαρτήθηκε και με την διαγραφόμενη από τότε τάση απόθεσης του σοσιαλισμού. Δύο ντοκουμέντα, ένα διεθνούς ενδιαφέροντος και ένα για την Ελλάδα με τον ίδιο στόχο και με μια μέρα διαφορά σύνταξης, είναι χαρακτηριστικά. Στέλνω κάθε θάχης χώρο, θάχης σύνορα πλάτια. Στέλνω κάθε θάχης χώρο, θάχης σύνορα πλάτια. Βρούμε λιώτες, τράκες, Κρήτες, η πατρίδα σας καλή. Βρούμε λιώτες, τράκες, Κρήτες, η πατρίδα σας καλή. Τι όνειρο ήταν τούτο? Μιχάλο, Μιχάλο, πού είσαι? Τι φωνάζεις, Λόλο, τι έπαθες? Είδα ένα όνειρο σημαδιακό, ένα που στανελά ως εκεί απάνω. Χριστός και Παναγία! Φόραγε κόκκινη σκούφια. Ξορκισμένος να είναι. Είχε και για τα γάλι στη μέση. Αυτό το τρισκατάλο. Κι ήτανε, λέει, ο Καραϊσκάκης. Έπαιζε η κοιλιά σου από βραδύ Καραϊσκάκη, γι' αυτό θα τον είδες. Μωρέ, μίλαγα μαζί του, κουβέντιαζα, πώς να σου το πω. Θα σου ανέβηκε, λέω εγώ, η θέρμη στο μυαλό. Δεν είναι η μέρα μου σήμερα, αύριο θα με πιάσει. Έρχεται σε σύγκρουση με τα εξυπνόμενα σχέδια.
οι πολλοί, οι όλοι. Και ποιοι θα πειθαρχούν και σε ποιον. Ο μόνος συνδυασμός πειθαρχίας και ελευθερίας που θα έδινε την ολοκληρωτική και σωστή έννοια πειθαρχημένη ελευθερία που τόσο διατυμπανίζουν θα ήταν εκείνος όπου όλοι θα ήταν ελεύθεροι και όλοι θα πειθαρχούσαν. Αυτή η νέα ποιότητα του αγώνα μεταφερόταν αυτούσια και στο εθνικό ζήτημα. Ο πρεσβευτής τον είπα Μακβή, θέλοντας και μη, παραδέχεται αυτή τη νέα ποιότητα που δίνει η παρουσία του προλεταριάτου. Η Ελλάδα εχιούργησαν ποτέ προβλήματα στον βασιλέα Κωνσταντίνο ή τώρα ξεκάθαρα συνειδητοποιήσει θέματα που δεν δημιουργούν. Που θα υποβοηθήσει τη φυσική αυτοκαταστροφή του ΕΑΜ Μελάς. Γυμνές τροφές καθώ είπα και ο φασισμός και το γεξέ.